Η φωνή τους ακούστηκε μέσα από τη σιωπή τους, τόσο δυνατά το μεσημέρι που σε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών που κυκλοφορούσαν στο κέντρο του Ηρακλείου, με έκπληξη να βλέπει την κινητοποίησή τους. Οι πεμπτοετής φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης έστειλαν σιωπηρό αλλά δυνατό μήνυμα στο Υπουργείο Παιδείας, που εξακολουθεί, όπως είπαν, τρεις μήνες μετά το αυστηρό lockdown του Νοέμβρη, να τους κρατάει εκτός κλινικών και άρα εκτός μαθημάτων, την ώρα που κατά γενική ομολογία μέσα στα νοσοκομεία η παρουσία ανθρώπων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν κρίνεται αναγκαία. Το Υπουργείο Παιδείας μας έχει εγκαταλείψει. Βρισκόμαστε επί τρεις μήνες εκτός των κλινικών. Είμαστε στο τελικό στάδιο των σπουδών μας, πεμπτοετής φοιτητές. Οπότε η κλινική άσκηση είναι απαραίτητη και δεν αναπληρώνεται με κανέναν άλλο τρόπο. Στην ουσία στερούμαστε όλη την εκπαίδευσή μας. Μια εκπαίδευση η οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι απαραίτητη για όλους εμάς που θα αποτελέσουμε το υγειονομικό προσωπικό, το μελλοντικό υγειονομικό προσωπικό της χώρας και ειδικά υπό τις συνθήκες αυτές της πανδημίας. Όπως τόνισαν οι φοιτητές, αν και ο Πρίτανης μαζί με τον κοσμήτορα της σχολής τους προσπάθησαν να βρουν απαντήσεις, οι ίδιοι όπως και όλοι οι πεμπτοετής φοιτητές ιατρικής της χώρας μας, αντί να είναι μέσα στις κλινικές, είναι στα σπίτια τους, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, ακόμη και για την προετοιμασία τους, μετά από 1,5 χρόνο να ενταχθούν στο υγειονομικό προσωπικό της χώρας. Το Πανεπιστήμιο έχει κάνει ό,τι μπορεί για να ξαναξεκινήσουμε. Έχουμε στείλει επιστολές και στο Υπουργείο και παντού. Ο κοσμήτορας μας έχει προσπαθήσει πολύ. Όλα ήταν άκαρπα όμως, δεν έγινε τίποτα και ακριβώς ο λόγος που η διαμαρτυρία είναι βουβή είναι επειδή δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, τα έχουμε πει όλα. Το μόνο που μπορεί να κάνει το Υπουργείο είναι να ανοίξει το email του και εκεί είναι η επιστολή από όλα τα πέμπτα έτη όλης της Ελλάδας. Χαμένος χρόνος εντελώς και δεν υπάρχει κανένα πλάνο ούτε αναπλήρωσης αλλά ούτε και επανόδου μας. Μας λένε ένα ξερό δεν θα χαθεί το εξάμηνο. Αλλά δεν είναι αυτό το νόημα. Δεν μαθαίνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Και σε 1,5 χρόνο θα βγούμε στην αγορά εργασίας. Να δείξουν ωριμότητα και να δώσουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν τη σωστή γνώση και εμπειρία, ζήτησαν οι φοιτητές της ιατρικής, που σχολιάζοντας την απόφαση για την αστυνομία στα πανεπιστήμια, εξήγησαν σε κάθε τόνο ότι αποτελεί άκυρη και άκερη απόφαση που δημιουργεί απορία για το πώς θέλει η κυβέρνηση τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τους φοιτητές, εκφράζοντας βεβαιότητα ότι αποτελεί επιλογή που έχει άλλες σκοπιμότητες. Η προηγούμενη νομοθεσία όσον αφορά τη φύλαξη των πανεπιστημίων και τα κακουργήματα τα οποία συμβαίνουν εντός του πανεπιστημιακού χώρου ήταν επαρκέστατη. Δεν χρειαζόταν κανένα αστυνομικό σώμα μέσα στα πανεπιστήμια, ούτε καν η καθαίρεση του ασύλου όπως έγινε και πέρσι. Ήταν τελείως άκερα, άτοπα και νομίζω πως δεν είχε και νόημα όλο αυτό, να πω την αλήθεια μου. Μάλλον προτεραιότητα της κυβέρνησης, η οποία λέει πως νοιάζεται για την ποιότητα της εκπαίδευσης και των πανεπιστημίων, δεν είναι η εκπαίδευση και το πώς οι φοιτητές θα μπορέσουν να είναι μέσα στα πανεπιστήμια τους, αλλά προτεραιότητά της είναι να περάσει αυτά που έχει στην πολιτική της ατζέντα, να βάλει την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, μια αστυνομία που θα υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όχι στο Υπουργείο Παιδείας, πράγμα το οποίο δεν γίνεται σε καμία χώρα του κόσμου. Εμείς προτιμούμε να γίνουν προσλήψεις καθηγητών, αγορά εξοπλισμού και μετά τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Δηλαδή δεν θέλουμε καθόλου την αστυνομία στο πανεπιστήμιο. Δεν λέμε όχι στη φύλαξη, αλλά λέμε ξεκάθαρα όχι στην αστυνομία. Και το θεωρούμε και ύποπτο που αυτή τη στιγμή με κλειστά πανεπιστήμια προσπαθούν να περάσουν ένα νομοσχέδιο τέτοιο.